Η εξέλιξη είναι ο καύσωνας που άρχισε προχθές Δευτέρα με την ομοιοκρασία να αγγίζει τους 38 και 39 βαθμούς. Έτσι σήμερα Τετάρτη θα έχουμε 38 και 39 βαθμούς στην ηπειρωτική χώρα κατά τόπους. Στους Κυκλάδες θα φτάσει γύρω στους 34 και σε άλλες νησιωτικές περιοχές έως και 36 βαθμούς. Η Πέμπτη θα είναι πιο θερμή ημέρα καθώς το αέριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο λόγω της θερμής μεταφοράς που συνεχίζεται να μας έρχεται από την Βόρεια Αφρική. Για να αγγίξει λοιπόν ο υδράριος στους 39 ακόμα και τους 40 βαθμούς στην ηπειρωτική χώρα, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές της νησιωτικής να έχουμε έως 37 και 38 βαθμούς. Ανήμερα τώρα της Παρασκευής θα είναι η πιο θερμή ημέρα αυτής της εβδομάδας, με τον υδράριο να φτάνει τους 40, 41 και πετών και τους 42 βαθμούς κάτω τόπους στην ηπειρωτική χώρα και εξίσου πολύ ζεστός ο καιρός να παραμένει και στην υπόλοιπη χώρα που θα φτάνει τους 36 και 38 βαθμούς. Το Σάββατο οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα έχουμε μια μικρή πτώση θερμοκρασίας στη Δυτική και στην Βόρεια Ελλάδα της τάξης των 33 και 5 βαθμών, ενώ στην υπόλοιπη χώρα και ειδικά στην Ανατολική και Νότια Ισοτική χώρα, ο υδράριος θα ανοίξει και πάλι τους 40 και 41 βαθμούς. Όλες αυτές οι μέρες θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι λόγω της αυξημένης υγρασίας και των ασθενών ανέμων, το αίσθημα της ζέστης και θα είναι πολύ αισθητό. Και βέβαια, να το υπογραμμίσουμε και εμείς, ότι χρειάζεται η ανάλογη προσοχή από τις ευαίσθητες ομάδες των ανθρώπων, των ηλικιωμένων και των μικρών παιδιών, ειδικά το μεσημέρι που έχουμε και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οι ενδείξεις λοιπόν ότι θα πέσει η θερμοκρασία πάνε πλέον την Κυριακή, οπότε θα έχουμε μια αισθητή πτώση θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, της τάξης των 4 και 7 βαθμών. Και παράλληλα θα κάνει την εμφάνισή του και το μελτένι, το οποίο θα είναι αρκετά ισχυρό και θα φτάσει και τα 8 μοφόρ στο Αιγαίο, ενώ δεν αποκλείεται την Κυριακή το απόγευμα στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο να έχουμε και τοπικά μπουρίνια. Και θα χρειαστεί κάποια προσοχή για εκείνες τις περιοχές, αν κανείς παρατηρήσει ότι έχουμε αναπτύξεις κατηγυδοφόρων νεφών. Την Δευτέρα τώρα, την άλλη εβδομάδα, η θερμοκρασία θα πέσει θα ξαναγυρίσουν οι καλές θερμοκρασίες και λίγο κάτω από τις κανονικές. Άρα λοιπόν αυτός ο καύσωνας ο τέταρτος του καλοκαιριού αποδεικνύεται ο θερμότερος για το φετινό καλοκαίρι και από πλευράς ένδυσης και από πλευράς διάρκειας.